κατέχει το νόημα, ποιος δικαιούται να ομιλεί χωρίς να δολοφονεί ξανά, μα το ίδιο το υποκείμενο της ομιλίας. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον ίδιο το Δεκέμβριο. Αυτά περίπου έγραφε η Φωτεινή Τσαλίκογλου το 2009. Όταν μιλάμε για τα όσα συνέβησαν το Δεκέμβριο του 2008, συνήθως χρησιμοποιούμε έναν λόγο αστυνομικό. Αναλύουμε το περιστατικό, την πορεία των ειδικών φρουρών. Ακούμε δικηγόρους και ειδικούς να χρησιμοποιούν τεχνικούς όρους. Ο θάνατος αναλύεται με την περίληψη των αγορεύσεων των δικηγόρων. Ο Δεκέμβρης του 2008 είναι γνωστό πια, είναι ένας νεκρός 15χρονος και μια κατάσταση που συνοψίζεται από μια σπασμένη τζαμαρία ή τη φωτιά που πήρε ένα σκάδο. Κι όμως, ο Δεκέμβρης ήταν η κρίση πριν την κρίση και ταυτόχρονα ένα σημείο τομής. Ήταν εν τέλει ο μεγάλος πρόλογος του σήμερα. Ποιος λοιπόν ενώ δικαιούται να μιλήσει, σωπαίνει και μένει έξω από όλες τις επίσημες ερμηνείες? Μα ο ίδιος ο Δεκέμβρης. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 πέφτει νεκρός από όπλο αστυνομικού ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε επεισόδια αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια. Νάντια Αλεξίου στο τηλέφωνο λοιπόν, ακούμε. Στη συμβολή του πεζόδρομου της Μεσολογγίου με την οδό Τζαβέλα, διερχόμενο περιπολικό του τμήματος Εξαρχείων, έπεσε πάνω σε ομάδα αντιεξουσιαστών. Μόλις οι αντιεξουσιαστές αντιλήφθηκαν το περιπολικό, επιχείρησαν σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία ακόμα δεν υπάρχει, επιχείρησαν να επιτεθούν και κάποιες πληροφορίες θέλουν να κάνουν χρήση μολότοφ εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό και ένας από τους δύο έχει πυροβολήσει προς την ομάδα των νεαρών. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν υπήρχε στο σημείο ομάδα αντιεξουσιαστών. Ξέρουμε ότι αυτή η ομάδα που δεν υπήρχε δεν επιτέθηκε στο περιπολικό και ξέρουμε ότι δεν έγινε καμία ρήψη μολότοφ. Σήμερα ξέρουμε ότι ο ειδικός φρουρός Επαμεινώντας Κορκονέας με τον συνάδελφό του Βασίλη Σαραλιώτη κατέβηκαν από το περιπολικό, περπάτησαν και λογομάχησαν με μια παρέα παιδιών. Ύστερα, ο ένας από τους δύο ειδικούς φρουρούς σήκωσε το όπλο. Προκειμένου να καταλάβουμε το Δεκέμβριο, ίσως είναι προτιμότερο από το να επικεντρωθούμε για άλλη μια φορά στις δηλώσεις διασύμων και την υψηλή πολιτική, να ακούσουμε όσους βρέθηκαν στη δίνη των γεγονότων και τα έζησαν χωρίς απαραίτητα να προλάβουν να τα εξηγήσουν. Θυμάμαι ότι σχολιάζαμε που ήταν ο Υπουργός Παιδείας εκείνη τη στιγμή, που ήταν στα μπουζούκια. Θυμάμαι αυτό να σχολιάζεται πάρα πολύ, όταν όλοι είχαν μείνει εκπληκτοί με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Και θυμάμαι και το πάγωμα μετά, ότι ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς και πώς να, τι να την κάνει αυτή την πληροφορία. Αν όχι από το ίδιο το βράδυ του Σαββάτου, σίγουρα την Κυριακή του πρωί, μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη διαμαρτυρία. Αν κοιτούσες προσεκτικά το πλήθος που μαζευόταν ήσυχα ακόμη μπροστά στο Μουσείο Στην Πατησίων, μπορούσες να διακρίνεις την ατμόσφαιρα κάτι από αυτό που ακολούθησε.
έτσι έρχεται η Κυριακή πρωί, ρε παιδί μου. Κατεβαίνουμε όλους τους δρόμους. Πάρα πολύ θυμός μέσα μας. Και είναι αυτό που δεν χρειάζεται να πεις πολλά, αλλά βλέπεις στα μάτια ολονών ότι την αποφασιστικότητα του ότι αν χρειαστεί δεν θα κοιμηθούμε απόψε, ότι αν χρειαστεί δεν θα πάμε στις σχολές μας ή στις δουλειές μας την επόμενη και τις επόμενες μέρες. Ήταν μια πορεία που μπορούσες να ακούσεις το θυμό του κόσμου και την οργή του, δηλαδή. Νομίζω ότι φαινότανε, ακουγότανε στα βήματα, ήταν εντυπωσιακό αυτό. Κυριακή μεσημέρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η υπερρεαλιστική ομάδα Αθήνας γράφει χαρακτηριστικά. Το αποκορύφωμα της κοινωνικής καταπίεσης είναι να σε πυροβολούν στο ψαχνό. Όπως σκοτώνεις ένα 16χρονο, τι σκοτώνεις? Την ελπίδα σκοτώνεις. Η ελπίδα ενός μιας κοινωνίας είναι οι νέοι. Σκοτώθηκε η ελπίδα για μια στιγμή και απλά αντέδρασε όλος ο κόσμος έτσι όπως αντέδρασε, γιατί ένιωθε να του παίρνει την ελπίδα. Γιατί σου λέει: άμα εδώ δεν κάνουμε κάτι, τι θα κάνουμε μετά? Τη Δευτέρα η οργή ξεσπάει πριν καν ξεκινήσει η πορεία. Ο κόσμος διαδηλώνει ανάμεσα σε φωτιές, ανάβει φωτιές, ανέχεται ή επικροτεί τις φωτιές. Σε όλο το κέντρο, σε στενά και κεντρικούς δρόμους, οι ίδιες εικόνες. Σπασίματα, κυνηγητό, δακρυγόνα, χιούμορ και φόβος. Όλα ανακατεμένα. Στα κανάλια, η πόλη διαλύεται. Στους δρόμους, η πόλη ανήκει στους διαδηλωτές. Οι ερμηνείες έχουν ήδη αρχίσει να βρίσκουν τη θέση τους στο δημόσιο λόγο. Πού σταματάει η διαμαρτυρία, πού ξεκινάει η λαϊλασία, πού συναντώνται τα δυο, πώς κρίνεται το δίκαιο ή το άδικο μιας κατεβασμένης τζαμαρίας. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου λέει την Κυριακή: «Καμιά υλική ζημιά δεν μπορεί να συγκριθεί με την απώλεια της ζωής ενός νέου ανθρώπου». Ο μπλόγκερ Τάλος έγραφε: «Η εξέγερση αποδεικνύεται για όσους δεν γνώριζαν πως δεν είναι βόλτα στο πάρκο. Δεν είναι πάντα πολιτική πράξη με τους όρους που φαντασιώνεται ένα συγκεκριμένος χώρος». Είχα διαβάσει ένα άρθρο που έλεγε ακριβώς αυτό, ότι οι κουκουλοφόροι αναγκάστηκαν να βάλουν τις κουκούλες, επειδή το κράτος τους έλεγε ότι ο μόνος τρόπος για να σας δούμε είναι να βάλετε τις κουκούλες, και μετά στιγματίστηκαν ακριβώς γιατί έβαζαν κουκούλες, ενώ και το κράτος τους ζήταγε, ας πούμε, να βγάλουν τις κουκούλες για να μπορεί να τους δει. Στο blog επιτόπου, στο οποίο γράφουν ανθρωπολόγοι, διαβάζουμε: «Η ανάταση της εξέγερσης μένει ως βίωμα που κρατάει για καιρό. Το να σπάς τα πεζοδρόμια και να εξωστρακίζει τα μάρμαρα απέναντι σε ό,τι σε στριμώχνει, σωματοποιείται. Είμαστε όλοι εν δυνάμει κουκουλοφόροι. Ο λόγος είναι αποκαλυπτικός του κλίματος». Προσπαθούσαν να διαχωρίσουν μεταξύ καλών διαδηλωτών που ήταν πολύ ειρηνικοί, έθεταν συγκεκριμένα αιτήματα, δεν ήθελαν ακριβώς να διαταράξουν την δημόσια ειρήνη και ούτω καθεξής, και των κακών διαδηλωτών, κουκουλοφόρων, αναρχικών, μεταναστών, που βασικά ήθελαν να πλιατσικολόγουν, που ήθελαν βασικά να ληστέψουν ή που τέλος πάντων στρέφονταν ενάντια στο... στην ελληνική κοινωνία με όρους μη δημιουργικούς. Νομίζω ότι πέρα από το ότι αυτό ήταν μια απόλυτη πλάνη, δηλαδή ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εξέγερσης του Δεκέμβρη, ανεξάρτητα από το πώς έχει σχηματοποιηθεί σήμερα, 4 χρόνια μετά, ήταν ότι ήταν ευρύτατα κοινωνικά νομιμοποιημένη. Είναι ψευδές ότι υπήρχε ένα μικρό κομμάτι διαδηλωτών που βασικά, ας πούμε, προχωρούσε σε αυτά που εμείς γνωρίζουμε σήμερα για το Δεκέμβρη, και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο προχωρούσε σε κλασικές ειρηνικές διαδηλώσεις. Παρατηρούμε ότι ένα κομμάτι των παιδιών που είναι στον δρόμο νιώθει πιο κοντά σε πρακτικές που είναι ή μοιάζουν να είναι χαρακτηριστικές του αναρχικού χώρου. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε ότι στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, στην επιθυμία για φωτιά και καταστροφή, αποκαλύπτονται υπόγεια ή ξεκάθαρα και χουλιγκάνικες πρακτικές και κουλτούρες. Παρατηρούμε επίσης ότι εκείνες τις μέρες μπαίνει η βάση ώστε η περίφημη αισθητικοποίηση της βίας να φτάσει σε απίθανα ύψη. Σε αυτό βοηθάνε και οι εικόνες που επαναλαμβάνονται διαρκώς από τηλεοπτικούς σταθμούς. Από την κατάληψη Ματσάγκου στο Βόλο διαβάζουμε: «Όχι, δεν μας αρέσει η βία. Προτιμούμε τις βόλτες στη Λιακάδα ή τις συννεφιές στο Πήλιο. Αλλά δεν θα υποκύψουμε στη βία των μπάτσων, της εργασίας, της ανεργίας, της απόλυσης με αντάλλαγμα το να γίνουμε χαζοχαρούμενοι φραπεδόβοι με Ευαγγέλιο αθλητικές εφημερίδες». Η Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
είναι από τις χαρακτηριστικότερες ημέρες του Δεκεμβρίου. Τελειώνει με την εικόνα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις Φλόγες. Ο τότε δήμαρχος, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι, προσπάθησαν να πούν ότι δεν κατάλαβαν ποτέ αυτή την ενέργεια. Το αν θα καεί όμως ή όχι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το μεγαλύτερο λέει τότε της Ευρώπης, έμοιαζε να είναι ένα μεταφορικό ερώτημα. Κάποιοι βιάζονταν να πούν «Η ζωή συνεχίζεται». Κάποιοι άλλοι προτιμούσαν να ρωτήσουν «Ποια ζωή θα συνεχιστεί». Πέρα από τα σπασίματα ή το μέγεθος της καταστροφής ή τη συμμετοχή σε αυτήν, ο Δεκέμβριος του 2008 σημαδεύεται από ένα σκάνδαλο. Μαθητές φεύγουν από τα σχολεία τους, κάνουν πορείες, διαμαρτύρονται και επιτίθενται μαζικά σε αστυνομικά τμήματα. Το κλίμα ήταν, επειδή το σχολείο είναι στο κέντρο και νομίζω ότι τα παιδιά που τα πιο μικρά απλώς καταλαβαίνανε μια ατμόσφαιρα άσχημη και νιώθανε ένα μικρό φόβο που έπρεπε να τον εξηγήσουμε. Αλλά αυτά της έκτης, τα παιδιά της έκτης ήταν αυτά που αντιλήφθηκαν περισσότερο και θυμάμαι μάλιστα είχαν φτιάξει και ένα πανό και είχαν κάτσει στο προάβλο και είχαν αρνηθεί να ανέβουν πάνω στην τάξη. Θυμάμαι ότι οι δικοί μου μαθητές ρωτάγανε εάν η αστυνομία είναι κακιά και αν σκοτώνει. Και έπρεπε αυτό να εξηγήσει ότι όχι, δεν κάνει αυτό. Και ήταν τεράστια αντίφαση, γιατί ήσουν και εσύ θυμωμένος και ένιωθες ότι αυτό κάνει, αλλά έπρεπε λίγο να κατευνάσει το θυμό τους και την ανησυχία τους και το φόβο τους και να τους εξηγήσει ότι δεν κάνει αυτό, δεν είναι αυτή η δουλειά της. Εξίσου εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο είναι το στοιχείο της διάχυσης της διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, πολύ σύντομα, ο Δεκέμβρης τους συμμάχους που χάνει στο δημόσιο λόγο και τα επίσημα στόματα τους βρίσκει σε όλο τον κόσμο. Συντρόφισσα, σύντροφε, εξεγερμένη Ελλάδα, εμείς οι πιο μικροί από αυτή τη γωνία του κόσμου σε χαιρετάμε. Δέξου τον σεβασμό μας και τον σεβασμό μας για αυτό που σκέφτεσαι και κάνεις. Από μακριά μας μου μένουμε από σένα. Ευχαριστούμε. Espero no haber dicho una grosería. Lo que quise decir fue compañera, compañero, Grecia rebelde. Ο λόγος της τηλεόρασης απορρίπτει τη συντροφικότητα, τις συνελεύσεις, τους ανθρώπους που συνομίλησαν για πρώτη φορά, τα κορίτσια που κάθονταν στη διάβαση της Πανεπιστημίου. Αισθανόσουν οικειότητα ή αλληλέγγυος με ανθρώπους που δεν τους ήξερες καθόλου, με κάποιους άλλους που απλά τους έβλεπες και έλεγες ένα «γεια». Αισθανόσουν σχεδόν φίλος, φιλικά συναισθήματα, μια έντονη συντροφικότητα τέλος πάντων. Και όταν όλο αυτό το πράγμα έφτανε στους φίλους, αν δηλαδή είχες πραγματικούς φίλους με τους οποίους κατέβαινες κιόλας εκείνη τη μέρα στο δρόμο, αισθανόσουν πια να σας δένει ένα πολύ ισχυρό νήμα. Υπήρχε σαν να συνέβαινε ένα πολύ έντονο σφιχταγκάλιασμα. Και ο κόσμος αρχίζει και συζητά για την καθημερινότητά του. Αν θέλει, θα αρχίσει και συζητά και για τον έρωτα. Αρχίζει και συζητά, ας πούμε, εντάξει, μεγάλη κουβέντα για την επανάσταση. Γενικότερα, η επανάσταση δεν είναι η επανάσταση ότι πάμε να ανατρέψουμε το κατεστημένο. Η επανάσταση είναι και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το ότι ο κόσμος κατεβαίνει και στα αμφιθέατρα μέσα, υπάρχουν συζητήσεις καθημερινές στο Πολυτεχνείο, στη ΓΕΣΕ, στην ΑΣΟΕ, στη νομική. Και για πρώτη φορά ένιωσα ότι ήμασταν όλοι ενωμένοι. Και νομίζω ότι και από τότε μέχρι τώρα δεν το έχω ξανανιώσει τόσο έντονο.
πραγματικά είχαμε όλοι στο μυαλό μας το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν ένιωσα ότι υπήρχαν κλίκες, ότι είμαστε οι αριστεροί, ότι είμαστε οι αναρχικοί, ότι είμαστε οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ομαδοποιήσεις. Όλοι ένα. Στο blog In Love With Life διαβάζουμε το μανιφέστο για τους καιρούς που ζούμε. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις, πορείες, διαδηλώσεις, συνελεύσεις. Δεν καθόμαστε μόνοι σπίτι μας. Η σύναξη κάτω του ενός ατόμου τιμωρείται με απουσία από την ιστορία. Έχει ωραίο ήλιο και ωραίους ανθρώπους έξω. Έχουν αλλάξει σχέσεις των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει κουβέντες των ανθρώπων. Και όχι μόνο σε αυτούς που είναι κοντά πολιτικά σε εμάς, σε ένα ευρύτερο φάσμα της αριστεράς, του αναρχικού χώρου κτλ. Κτλ. Αλλά και με τους μετανάστες και γενικότερα το βλέπεις και γενικότερα στην κοινωνία. Υπήρχε μια αίσθηση ότι μας ανήκουν οι δρόμοι, ας πούμε, ότι ανήκουν στους πεζούς και όχι στα αυτοκίνητα, ή μια ακόμη πιο βαθιά ότι μας ανήκει η πόλη, αλλά αυτό όχι αλαζονικά. Επίσης, ήταν σαν να επικρατούσε η φασαρία της ζωής απέναντι στην έκρα του ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Και υπήρχε και όλη αυτή η τάση που συζητήθηκε πάρα πολύ μετά από κοινωνιολόγους και δημοσιογράφους και οτιδήποτε, η τάση για ανακατάληψη του δημόσιου χώρου. Επαναδιεκδίκηση του χώρου. Το γεγονός δηλαδή ότι, και νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό, ότι η δολοφονία έγινε στο δημόσιο χώρο και αυτό το οποίο δήλωσαν οι διαδηλωτές είναι ότι δεν δεχόμαστε τη δυνατότητα διεξαγωγής μιας θυσίας δολοφονίας από την αστυνομία και επανεκδικούμε το δημόσιο χώρο. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά και εξαιτίας προφανώς της μικρότερης εμπλοκής των οργανωμένων πολιτικών χώρων, παρόλο που είχαν προφανώς πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, που δεν υπήρχαν κέντρα αγώνα στα οποία κλείνονταν οι διαδηλωτές και ήταν μόνο τα μοναδικά ορόσημα της εξέγερσης. Αλλά ήταν όλες οι διαδικασίες της εξέγερσης ήταν διάχυτες μέσα στο δημόσιο χώρο. Δεν θα καταστήσουμε την Ελλάδα όμοιρο μια θλιβερής ιστορία. Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Δεκέμβρη. Η κατάληψη στην ΕΤ. Η στιγμή που το όλοι στους δρόμους εκτοπίζει την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Καραμαλής από το Βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως τα φαινόμενα βίας μετά το θάνατο του 15χρονου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε κατηγορηματικά πως δεν μπορούμε να συνδέουμε την θλίψη με τη βεβήλωση. Επεσήμανε ωστόσο πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στα προβλήματα και στις αγωνίες των νέων και ήδη από τις αρχές του νέου χρόνου, όπως είπε ο κ. Έντονο περιστατικό και έντονα φορτισμένο περιστατικό ήταν η κατάληψη της ΓΕΣΕ. Η κατάληψη της ΓΕΣΕ, όπου έβλεπε τους εργάτες, αλλά στην κυριολεξία τους εργάτες, τον τελευταίο τροχό της αμάξης, τους ντιλιβεράδες, τους άνθρωπους εργασίας, αλλά τους πραγματικούς. Έτσι, όχι, και δεν υπήρχε συνδικαλιστής. Υπήρχαν με κάποια άλλη ιδιότητα, γιατί δεν αναγνωρίζονταν και ιδιότητες καταλήψεις. Δηλαδή, ούτε κομματικές ιδιότητες αναγνωρίζονταν, ούτε συνδικαλιστικές ιδιότητες ανωτέρων σωματείων, γιατί από το σωματείο βάση, εντάξει, θεμητό είναι, δεν είναι κάτι το... Δεν θεωρούνται συνδικαλιστές ή πατέρες του συνδικαλισμού. Οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ καλές, δηλαδή είχε ένα φοβερό επίπεδο. Δεν έβγαινε κάτι πρακτικό. Βγαίνανε κείμενα, υπήρχαν μοιράσματα, ενημέρωση του κόσμου συνεχώς για τα εργατικά ζητήματα και όλα αυτά, αλλά κάτι σημαντικό δεν υπήρχε, ας πούμε. Κάτι δηλαδή κόσμο ιστορικό. Και το κόσμο ιστορικό ήταν και μόνο η ίδια η κατάληψη της ΓΕΣΕ. Τις απογευματινές πορείες του Δεκέμβρη, όταν ο κόσμος περνούσε έξω από το Ζόναρς, κατέβαιναν τα ρολά του μαγαζιού. Οι άνθρωποι μέσα συνέχιζαν να πίνουν τον καφέ τους. Το σύνθημα που δονούσε τότε την ατμόσφαιρα ήταν: όταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας, τότε θα βγείτε από τα κελιά σας. Λίγο αργότερα θα γίνει η κατάληψη της λυρικής σκηνής. Ο Νίκος Ξηδάκης, στο blog του, θα γράψει για το τραγούδι της θάλασσας στην Οδό Ακαδημίας.
Συζητούσαμε ότι δεν υπάρχουν αιτήματα και θα μπορούσαμε να το, κάπου να το πάμε. Κάπου να το πάμε τώρα, σαν τη γενιά του Πολυτεχνείου, ακούγομαι. Και σκεφτόμουν ότι αν όλο αυτό είχε αιτήματα, θα μπορούσε κάπου να βγάλει πολιτικά. Αλλά επί της ουσίας δεν μας ενδιέφερε. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν αυτή η κραυγή, η πολιτική κραυγή να ακουστεί. Ένα τεράστιο δεν μας αρέσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, δεν μας αρέσουν τα πράγματα όπως κυλάνε. Ένας ξεκάθαρα πολιτικός λόγος, δηλαδή υπερβατικός μεν, αλλά για μένα πολύ πιο πολιτικός από, από τα ψύχρεμα πολιτικά επιχειρήματα των τηλεοπτικών πάνελ, ας πούμε, και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, και αυτό νομίζω ότι ενόχλησε περισσότερο και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε και όλη αυτή η συζήτηση περί μη πολιτικών αιτημάτων. Στην πραγματικότητα, τα κινητοποιούμενα στρώματα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο και στους αποδεκτούς όρους, ας πούμε, διεξαγωγής της πολιτικής. Στο βαθμό που δεν ήθελαν να διαπραγματευτούν με την πολιτική εξουσία και το πολιτικό σύστημα, δεν συγκρότησαν και συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα απέναντι σε αυτό. Και από την άλλη, δεν υπήρχε και πολιτικό σύστημα να διαπραγματευτούν μαζί του, ακριβώς γιατί τους απέκλεισε από την πολιτική συζήτηση. Υποστηρίχτηκε ότι οι διαδηλωτές δεν είχαν αίτημα, ότι η όλη αντίδραση ήταν μια χουλιγκάνικη ενέργεια, ένα απολύτικο ξέσπασμα. Λες και η υποχρέωση να αντιδράσει στην περιφρόνηση είναι κάτι άλλο από πολιτικό καθήκον, όπως έγραφε από το 2005 ο Ευγένιος Αρανίτσης. Τι άλλο λοιπόν ήταν αυτή η έξαλλη και λυσσασμένη αντίδραση δίχως πρόφανη προσανατολισμό ή ακριβή εξήγηση? Τι άλλο ήταν εκτός από μια ενστικτόδης, σπασμωδική και χήμα αντίδραση στη διαρκή περιφρόνηση? Συγκεκριμένα κοινωνικά υποκείμενα κινητοποιήθηκαν όντως λιγότερο κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Χαρακτηριστικό είναι το φοιτητικό κίνημα και το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Αντίθετα, εκείνα τα στρώματα, όπως οι μαθητές, οι μετανάστες, στους οποίους δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ οι πολιτικοί όροι τη συμμετοχή τους στην εξέγερση, και γι' αυτό και αργότερα και σε όλη αυτή τη συζήτηση περί πλιάτσικων κτλ. Αναγνωρίστηκε μόνο το ποινικό, ας πούμε, κομμάτι. Είναι χαρακτηριστική και η δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στην εποχή που είπε ότι οι Έλληνες δεν κλέβουν, δεν ληστεύουν, δεν λαιλατούν. Νομίζω λοιπόν ότι οι μετανάστες που είναι κατεξοχήν εκείνοι που δεν θεωρούνται συμμέτοχοι της πολιτικής κοινότητας, ας πούμε, της κοινωνίας, συμμετείχαν, και το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και σε μια σειρά από άλλα στρώματα. Και νομίζω ότι αυτό έθεσε ακριβώς το ζήτημα της διεύρυνσης των ορίων της πολιτικής συμμετοχής. Στο blog του Στεκίου Αλβανών Μεταναστών διαβάζουμε: αυτές οι μέρες είναι όλων των περιθωριακών, των αποκλεισμένων, των ανθρώπων με τα δύσκολα ονόματα και τις άγνωστες ιστορίες. Είναι για όσους πεθαίνουν καθημερινά στο Αιγαίο και στον Εύρο, για όσους δολοφονούνται στα σύνορα ή στην Πέτρου Ράλι, είναι των τσιγκάνων στο Ζεφύρι, των ναρκωμανών στα Εξάρχεια. Αυτές οι μέρες είναι των παιδιών της Μεσολογγίου, των ανένταχτων, των ανεξέλεγχων μαθητών. 18 χρόνια βουβής οργής είναι πολλά. Η κανονική ροή διακόπτεται. Η οποιαδήποτε ροή, η οποιαδήποτε κανονικότητα διακόπτεται από μια φωνή που ένας φίλος ηχογράφησε στις 13 Δεκεμβρίου. Στη Μεσολογγίου ακούγεται η φωνή μιας κοπέλας. Περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο, ο Δεκέμβρης χαρακτηρίστηκε από ένα πολύ έντονο
αντιαστυνομικό συνέστημα. Στην Ιπποκράτους, που κάποια στιγμή όπως ανέβαινε την πορεία Αλεξάνδρας, έχει μπλόκο, γίνονται επεισόδια, οπότε ένας μεγάλος όγκος διαδηλωτών κατεβαίνει την Ιπποκράτους, όπου όπως κατεβαίνουν ήταν η στιγμή που κάψανε και το ταμιευτήριο που είναι στην Ιπποκράτους, και όπως κατέβαινε ο κόσμος, από πίσω έρχονταν τα ΜΑΤ και έτυχε να είμαι εγώ πίσω και από τα ΜΑΤ, ήταν το μπλοκ των διαδηλωτών, τα ΜΑΤ και εγώ από πίσω, και θυμάμαι τις κυρίες στα μπαλκόνια να φωνάζουν ότι εσείς στέτε και φύγετε από εδώ και εσείς ευθύνεστε για αυτή την κατάσταση. Κύριοι από τα μαγαζιά, ο κύριος που, είχε που είναι υδραυλικός, η κυρία με τα δώρα, όπου ο καθένας προσπαθούσε να σβήσει κάδους και έλεγε, τους φώναζε ότι εσείς στέτε, ότι φύγει από εδώ, μεγάλες κυρίες στα μπαλκόνια να φωνάζουν φωνιάδες. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, θυμάμαι ένα περιστατικό. Απέναντι, υπήρχε μια διαμαρτυρία απέναντι από τη Γαδά και ήταν εκεί για πολλή ώρα μια δημιουργία αστυνομικών, ματάδων, οι οποίοι είχαν κανονικά, ήταν με ανεβασμένες κουκούλες, με κατεβασμένα κράνη και όλα αυτά. Αλλά επειδή είχαν πολύ ωραία εκεί, άρχισαν σιγά σιγά και αυτοί να χαλαρώνουν. Δεν ξέρω κιόλας, προφανώς θα πήραν κάποια εντολή. Αρχίζουν να βγάζουν κράνη και κουκούλες και αρχίζει ο κόσμος να τους πιάνει τη συζήτηση. Όλη αυτή η συζήτηση είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έβλεπες ότι υπάρχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό χάσμα. Έχει λίγο πλάκα που κάποια στιγμή, αφού συζητάμε, ένας τύπος από αυτούς που συζητούσαν, όχι από τους ματάδες, από τους πολίτες, τα παίρνει λίγο στο κρανίο και τους λέει: ξέρεις, με αυτά που μας πετάτε, έτσι χαρακτηριστικά με αυτό το ύφος, με αυτά που μας πετάτε, τα χημικά και όλα αυτά, εμείς θα βγάλουμε καρκίνο σε 10 χρόνια. Και το απαντάει ένας τύπος από τα ΜΑΤ: εγώ αυτά τα κουβαλάω, φίλε, σε όλη μου τη ζωή στην τσάντα μου και δεν έχω πάθει τίποτα. Και υπήρξε ένα σχετικό γέλιο. Τέλος πάντων, ενώ υπάρχει όλο αυτό το κλίμα που σας περιγράφω, κάποια στιγμή δέχονται μια διαταγή από τον ασύρματο, τους λένε φύγετε, βάλτε μάσκες, τελειώνετε με αυτό το ψιλοκούβεντο που ανοίξατε με τους πολίτες, το περάσαμε, βάζουν κανονικά μάσκες, πηγαίνουν τρία βήματα παραπέρα και αρχίζουν να δέρνουν. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον σε όλο αυτό το περιστατικό. Και ενώ είμαστε, ας πούμε, όλοι μπροστά εδώ στην Πανεπιστημίου, στο ύψος του Άττικα, και μας ακολουθεί από δίπλα μια δημιουργία, και χωρίς να συμβαίνει απολύτως τίποτα, κάνουν ένα ντου και αρχίζουν και βαράνε ανεξέλεγκτα κόσμο και σπέρνουν παντού τον πανικό. Όλο το ποδοβολητό αρχίζει και έρχεται από δεξιά προς αριστερά, και εγώ είμαι τέρμα αριστερά στο πεζοδρόμιο, οπότε με ρίχνει κάτω το πλήθος. Με σηκώνει ένα παλικάρι κάποια στιγμή και μου λέει: μείνε ακίνητη. Και συνειδητοποιώ ότι όποιος έτρεχε, απλά τον γραπώναν από όπου βρίσκανε και του ρίχναν αβέρτη. Το κράτος είναι πιο ισχυρό, έχει πιο ισχυρά μέσα. Θα καταστέλει ό,τι προσπαθεί να κάνει το κίνημα. Αλλά σε εκείνη τη διάρκεια κάνανε πίσω. Και ίσως το ευτύχημα ήταν, δεν πάω τώρα ούτε να κάνω καλό τον τέτοιο, ότι άμα δεν ήταν και συγκεκριμένοι, και ήταν ο Ξοχοίδης, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αλλά αν είχαν εξαπολύσει σφοδρή επίθεση, έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι μπορεί οι φλόγες του δέντρου, ρε παιδί μου, πολύ γρήγορα να βρίσκονταν έξω από το γραφείο τους και να τους χαιρετούσαν. Από τότε, σε σχέση με το 2008, τώρα 4 χρόνια μετά, αν και είναι νωρίς για να κάνουμε έτσι, να βγάζουμε συμπεράσματα, έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν μείνει καταλήψεις και αυτοοργανωμένοι κοινωνικοί χώροι σε κάθε γειτονιά, σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι τα αντανακλαστικά σε σχέση με τους φασίστες και τους ναζί της Χρυσής Αυγής ήταν αυτοματοποιημένα, τις μοτοπορίες, τα έχουν, δηλαδή τα αντανακλαστικά του κόσμου πλέον και η αλληλεγγύη του κόσμου, υπάρχουν αυτοοργανωμένα φαρμακεία στις γειτονιές που λειτουργούν με όρους αλληλεγγύης, χωρίς χρηματικά ανταλλάγματα κτλ. Με προσφορά όσων έχουν σε αυτούς που δεν έχουν. Και χωρίς να υπάρχει και η έννοια της φιλανθρωπίας, που είναι και αυτή προβληματική. Ο πιο αισιόδοξος εαυτός μου, αισιόδοξος εντός εισαγωγικών,
η μία όψη μου τέλος πάντων λέει ότι όλο αυτό λειτουργήσε ως χαλή για όλα αυτά που ακολούθησαν μετά, δηλαδή για τα γεγονότα της πλατείας Συντάγματος, για τις μεγάλες διαδηλώσεις στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου κτλ. Ο απεσιόδοξος εντός εισαγωγικών εαυτός μου, ή τέλος πάντων η άλλη όψη, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν τι είναι αισιόδοξο ή τι είναι απεσιόδοξο σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι δεν οδήγησε πουθενά, ότι ήταν τελείως αυτόνομο πράγμα, μια αυτόνομη εξέγερση, ένα γεγονός τέλος πάντων που έζησε μία εβδομάδα, πόσο ήταν, 10 μέρες, 15, και πέθανε. Αλλά εντάξει, δεν έγινε για τίποτα. Και ακόμα και έτσι να ήταν. Ξέρεις, αρκετοί πιστέψαμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο μετά από αυτό. Πιστέψαμε ότι θα δημιουργηθεί μια βάση για να αλλάξει μια συμπεριφορά, για να αλλάξει μια νοοτροπία. Και δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και κάποιοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, το πιστεύαμε. Αλλά απ' την άλλη, όπως πάντα, δεν κάναμε πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο δικαίωμας άφησε πάρα πολλά πράγματα και φαίνεται με έναν τρόπο, αν και με φοβερά αντιφατικό τρόπο και προφανώς και με ελλείμματα και ούτω καθεξής, φαίνεται και στη συνέχεια. Αν θα έλεγα τρία σημεία, ας πούμε, είναι σίγουρα το πρώτο, η συγκρότηση του συνδικαλισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων με μαζικό τρόπο, που ξεκίνησε από εκείνη την απεργία στις 10 Δεκέμβρη, που η ΓΕΣΕ αποφάσισε να αποσύρει και διεξήγαγαν στην πραγματικότητα τα πρωτοβάθμια σωματεία και μετά την κατάληψη της ΓΕΣΕ. Ένα δεύτερο σημείο της καταλήψης δημοσίων χώρων και κτηρίων που έμειναν για πάρα πολλά χρόνια και πολλές εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα, αλλά υπάρχει κυρίως και η λογική, ας πούμε, της παρέμβασης μέσα στο χώρο. Και το τρίτο είναι η συγκρότηση διαδικασιών αντιπληροφόρησης έξω από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με μια διαδικασία που πραγματικά προσπαθεί να άρει τη διαμεσολάβηση μεταξύ πομπού και δέκτη και να εμπλέξει τα στρώματα αυτά τα οποία πραγματικά κινητοποιούνται και στη διαδικασία της πληροφόρησης και ενημέρωσης. Αυτό που έδωσε ο Δεκέμβρης το 8 ουσιαστικά και η μεγάλη του διαφορά και διαφοροποίηση γενικότερα με τις, αν θέλεις, και με τους τρόπους και τις τακτικές του κόσμου, του κινήματος πριν και μετά, ήταν ότι διεύρυνε σε ένα τεράστιο βαθμό το εύρος των ανθρώπων που ασχολούνταν με, και το κίνημα γενικότερα, που ασχολούνταν γενικότερα με διαδικασίες κινηματικές, με απεργίες, να κατεβαίνουν στον δρόμο, να κάνουν συνελεύσεις κτλ. Κτλ. Από εκεί προκύψαν οι λαϊκές συνελεύσεις, πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από το 2008 δεν υπήρχε, όχι μία εσωστρέφεια, τα πράγματα ήταν κάπως τελματωμένα. Ο ίδιος κόσμος, οι ίδιες καταστάσεις, οι ίδιες κουβέντες, οι ίδιες συζητήσεις και ένα είδος εσωστρέφειας. Καλής ή κακής. Μετέπειτα το πράγμα αλλάζει όσον αφορά ότι είναι καινούργιος κόσμος, κατεβαίνει κάτω. Μπαίνουν όλοι στη διαδικασία να ακούσουν οι αριστεροί τους αναρχικούς, οι αναρχικοί τους αριστεριστές, οι αναρχικοί μεταξύ τους να μιλήσουν, που δεν μιλάγανε πάρα πολύ. Αλλάζει ο τρόπος που συζητάμε σε ένα τεράστιο βαθμό. Δηλαδή, ίσως φεύγει και η συζήτηση από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ, από τη Σάπιο που είναι το πολιτικό, ας πούμε, κατεστημένο κτλ. Και μπαίνει στο επίκεντρο της ζήτησης πώς μπορούμε, ας πούμε, εμείς με τα δικά μας μέσα να φτιάξουμε, να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Εν αρχής και μετά βλέπουμε. Όχι ότι πάμε να κάνουμε μια επανάσταση. Για μένα αυτό ήταν και το νόημα ουσιαστικά της υπόθεσης. Ότι δεν την γουστάρω, ρε παιδί, με αυτή την καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν το γουστάρω. Πιθανότατα, όσο και να μιλήσουμε για το Δεκέμβρη, δεν θα μπορέσουμε να τον εξαντλήσουμε. Υπάρχουν πλευρές του που χρειάζονται ιδιαίτερη διερεύνηση. Όπως για παράδειγμα, η επιχειρηματολογία περί αποκλίνουσας συμπεριφοράς ή η για πρώτη φορά τόσο μεγάλη προσπάθεια των χρηστών κοινωνικών δικτύων να ενημερώσουν και να ενημερωθούν μέσω δικτύου, ξεπερνώντας έτσι την αφόρητα διαστρεβλωτική ματιά των συμβατικών μίντια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι μιλάμε πολύ για το Δεκέμβρη, αλλά ότι δεν μιλάμε καθόλου, προσπαθώντας έτσι να ξεμπερδέψουμε με υπεραπλουστευμένες ερμηνείες. Μας είπαν ότι ο Δεκέμβρης δεν ήταν εξέγερση, δεν ήταν πολιτική πράξη,
δεν ήταν πολιτικός λόγος, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία παρεξήγηση. Από το blog του Radical Desire διαβάζουμε: «Τι επιθυμείς Δεκέμβρη, γιατί περιπλανιέσαι στη δημοκρατία μας, γιατί δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε ήσυχοι χωρίς εφιάλτες και φαντάσματα?» Αλλά ο Δεκέμβρης δεν απαντά. Ο Δεκέμβρης δεν ήταν απάντηση, ήταν ερώτηση. Είναι ερώτηση.